Η Ελλάδα στο πρώτο κύμα της πανδημίας, στο οποίο λέγαμε όλοι πήγαμε περίφημα και κερδίσαμε το στοίχημα, ήταν στην 28η θέση μεταξύ όλων των χωρών του κόσμου σε νεκρούς ανά εκατομμύριο. Η Ελλάδα σήμερα, που όλοι μας κατηγορούν ότι δήθεν έχουμε αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας, έχει πέσει στην 37η θέση. Δηλαδή, όσο και να κάνει εντύπωση, σε αυτόν τον δείκτη που έχει καθιερώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε αυτό το δεύτερο κύμα, ξύλο να χτυπήσω, η Ελλάδα πάει καλύτερα από ό,τι το πρώτο. Θα μου πείτε, μα έχουμε περισσότερους νεκρούς. Ναι, έχουμε πολύ περισσότερους νεκρούς, δυστυχώς, και να εκφράσουμε θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θανόντων, και χθες ήταν μια τραγική ημέρα, γιατί το δεύτερο κύμα της πανδημίας έχει χτυπήσει με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον πλανήτη. Λέτε λοιπόν, σε μια πανδημία που χτυπάει με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον πλανήτη, μια χώρα να δύναται να εξαιρεθεί. Ρε παιδιά, είναι λογικό αυτό το επιχείρημα. Ειλικρινά σου το λέω, το βρίσκετε λογικό. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής η Ελλάδα μας αντέχει. Να κάνουμε το σταυρό μας, να προσευχηθούμε να συνεχίσουμε να αντέχουμε, να τηρούμε τα μέτρα, να πέσουν τα κρούσματα, να πάμε παρακάτω. Και επαναλαμβάνω, εάν υπάρχει ένας που πιστεύει στα αλήθεια ότι ο απότερος στόχος της καραντίνας είναι να απαγορευτεί η πορεία του Πολυτεχνείου, με συγχωρείτε, αλλά το θεωρώ κωμικό. Τι είναι κωμικό αυτό?